Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλά είστε? Καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Πώς είμαστε? Αν πάμε εμείς καλά, θα πάει και όλη η Ελλάδα καλά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Κύριε Χατζηδάκη, κανείς δεν μπορεί να σας αφαιρέσει αυτό το πλεονέκτημα που έχετε, ότι εργάζεστε πολύ. Το ξέρω από τα Υπουργεία που περάσατε και από τις μάχες που δώσατε. Η Ευρώπη πώς μας βλέπει πριν πάμε στα θέματα της ημέρας? Εδώ έχω το μεσοπρόθεσμο. Ναι. Το οποίο μεσοπρόθεσμο, αν δεν ήταν καλό, θα το γυρνάγανε στο Σταϊκούρα και θα του λέγανε: άκου να δεις, κύριε Σταϊκούρα, Χρήστο, πάρ' το πίσω και ξαναδες το. Τα λέω καλά? Σωστά. Μπράβο, ελάτε. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η εντύπωση που αποκόμισα. Ελάτε. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, για πολλά χρόνια ατυχώς ήταν αυτό που λέμε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Εδώ και 4 χρόνια η πατρίδα μας αποτελεί τη θετική έκπληξη της Ευρώπης. Όλοι με τους οποίους μίλησα μιλάνε με πολύ θετικά λόγια. Μα όλοι. Μα όλοι. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι θετικό μόνο για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την πατρίδα. Είναι θετικό για την πατρίδα σωστό, μας. Σωστό. Για την αξιοπιστία μας, για την εικόνα μας, αλλά και για τις δυνατότητες που έχουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, σταματήσαν να μας βλέπουν έτσι περίεργα. Α, ήρθε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών για να δούμε πού μπορούμε να τον πιάσουμε. Ναι. Αυτό είναι. Ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Κοιτάξτε. Είδα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είδα διαφορετικούς επιτρόπους, συναδέλφους υπουργούς οικονομικών, μεταξύ των οποίων τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Όλοι μίλησαν με θετικά λόγια, διότι προχωρήστε. Όλοι βλέπουν ότι αυξάνονται οι επενδύσεις, όλοι βλέπουν ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, έχουμε ιστορικό ρεκόρ, όλοι βλέπουν ότι θασέβεται το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όλοι βλέπουν ότι μειώνεται η ανεργία, όλοι βλέπουν ότι ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα. Άρα η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο. Άρα, Υπουργέ, αν σας δείξω τώρα την κάρτα 86-67, σας είπανε προχωρήστε σε αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά. Κάντε τα. Θα πάμε είναι, εκεί. Είναι σταθερά, πάμε είναι εκεί. Εγώ εκείνο το οποίο του ξεκαθάρισα. Όπως ξεκαθάρισα και όταν μίλησα και εδώ στη Βουλή. Ναι. Είναι ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε ένα δρόμο Ευρώπης και κοινής λογικής. Μάλιστα. Είμαι πράγματι τυχερός ότι προηγήθηκε η προσπάθεια των προηγούμενων 4 χρόνων. Σωστό. Έκανε δουλειά ο κύριος Σταϊκούρας. Σταϊκούρας, Σκυλακάκης, Φεσιρόπουλος. Όλη ομάδα. Να τα λέμε. Δεν ξεκινάει η ιστορία από εμάς. Έχει σκυταλοδρομία. Και τώρα πατάμε σε πολύ γερά θεμέλια. Και ξεκαθάρισα ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο που σας είπα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Σαφής. Κάνοντας τις αλλαγές εκείνες που πρέπει να κάνουμε καθώς προχωράει ο καιρός. Δηλαδή θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και αν θέλετε το συζητάμε μετά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Θα πάμε αμέσως μετά στην καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και θα επιχειρήσουμε με κάθε τρόπο η Ελλάδα να είναι μια δυναμική και παραγωγική οικονομία, να μην ξαναγυρίσουμε στα παλιά προβλήματα. Συμφωνώ. Με το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή και στα μνημόνια να στηριζόμαστε στις εισαγωγές. Τα λεφτά τα οποία βγαίνουν εδώ θα πρέπει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να μένουν εδώ και να ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της χώρας. Υπουργέ, πάμε. Θυμάμαι 32 υπουργούς οικονομικών κατά το παρελθόν. Τότε ήσασταν. Θα μπορούσα να σας πω να τους εκατοστήσετε, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να χρειαστείτε τη βοήθεια της ιατρικής. Δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω, εξελίσσεται η ιατρική. Δεν ξέρω αν είναι. Του Θεού τη βοήθεια, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να κάνουμε μια ειλικρινέστατη κουβέντα. Πριν από όλα θέλω να ρωτήσω κάτι που καίει τώρα και καίει πώς. Εγώ φτάνω εδώ 1 η ώρα το βράδυ και έρχομαι νωρίς γιατί πρέπει να δω τα mail, να απαντήσω στον κόσμο. Το ξέρω, και βλέπω... το κάνετε χρόνια αυτό. Ναι, λοιπόν, και βρήκα πάνω από 2.000 mail. Μου λένε οι λογιστές, ξέρετε, οι λογιστές είναι οι καλύτεροι συνεργάτες σας. Αυτή την ώρα ο λογιστής για τον Υπουργό Οικονομικών είναι η δύναμή του, είναι η ψυχή του προς την κοινωνία. Γιατί πάνω στο λογιστή στηρίχθηκαν τα πάντα. Και μου λένε οι άνθρωποι λοιπόν, το κράτος έχει καθυστερήσει να δώσει στοιχεία. Κάποιες υπηρεσίες έχουν καθυστερήσει. Τα πάντα είναι πάνω στο λογιστή. Υπάρχει η πιθανότητα να τους δώσετε μια ανάσα των λογιστών, ώστε να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν αυτό το τεράστιο έργο που επιτελούν, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, μια παράταση, αυτό είναι. Σήμερα δεν έχω να πω τίποτα. Ναι. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αυτοί που έχουν μπει σε δόσεις, έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε δόσεις.
στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Ναι. Το ξεκαθάρισα και στη Βουλή να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που έχουν 120-72 δόσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ναι. Και επίσης λέω και σε όλους τους φίλους που με καλούν, ναι, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ναι, ναι, να σπεύσουν να τις κάνουν. Το 75% με στοιχεία της ΑΔΕ έχει υποβάλει ήδη τις δηλώσεις, ναι, μένει το 25%. Ξεκινήσαμε φέτος νωρίτερα από προηγούμενη, μάλιστα, χρονιά, πράγματι μεσολάβησαν οι εκλογές. Δεν έχω όμως σήμερα, σήμερα να πω κάτι. Αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά ξαναλέω, παρακαλώ όλους, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμεθα όλοι μαζί και εκείνοι, αυγουστιάτικα, μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όλοι. Εκπείρασμο. Δεν είναι μόνο για τους λογιστές. Ναι. Εκπείρασμο. Μπορώ. Διορθωτική στον εαυτό μου. Δήλωση. Την μπορώ πείρα, να κάνω. Κρατήστε την πείρα σας για τον εαυτό σας. Ξέρω. Αλλά η πείρα μου εμένα μου λέει ότι κατά πρώτον ο Υπουργός δεν λέει όχι. Κατά δεύτερον δεν θα το έλεγε σήμερα 15 Ιουλίου. Αν λοιπόν, είναι να δώσει μια παράταση, θα το δώσει μια μέρα πριν την λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Σας είπα ότι το 75%. Ερμηνεύω τον εαυτό μου, κύριε Υπουργέ. Εσείς ερμηνεύετε τον εαυτό σας, αλλά εγώ παίρνω απόσταση από τη δήλωσή σας. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, αν πείτε σήμερα ότι δίνω παράταση, είναι 15 μέρες. Το 75% ναι, έχει δηλώσει. Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα σε αυτές τις μέρες να δηλώσουν και μάλιστα οι υπόλοιποι. Ας λοιπόν, το κάνουν. Εκτιμώ. Ας το κάνουν, γιατί μετά πρέπει να προχωρήσουμε εμείς, να δώσουμε, θα πάμε μετά στα μέτρα, θα πρέπει να δώσουμε το Market Pass. Το Market Pass στηρίζεται στις καινούργιες δηλώσεις. Όσο καθυστερεί η υποβολή των δηλώσεων, τόσο θα καθυστερήσουμε και εμείς να δώσουμε το Market Pass. Ναι. Δηλαδή, πάντως, κύριε υπάρχουν Υπουργέ, και αλυσιδωτά προβλήματα. Θα σας πω για μια ακόμη φορά, επειδή πρώτη φορά δεν είστε Υπουργός Οικονομικών. Ναι, έχω περάσει από όλα τα υπόλοιπα οικονομικά. Η καλύτερη, έχουν... ακούστε, ναι, εμένα μου έλεγε ο Πολεοκρασάς, ας πούμε, για παράδειγμα, μου έλεγε ο Στέφανος Ομάνος. Μου έλεγανε όλοι οι προηγούμενοι Υπουργοί Οικονομικών, δύο μέρες πριν τη λήξη, λέω, δίνω παράταση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν αυτό είναι το εθιμοτυπικό στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε λοιπόν σε ένα ερώτημα που μου κάνατε προηγουμένως, αλλά δεν σας απάντησα. Πάμε. Πριν πάμε σε αυτό. Μου είπατε για αυτά τα μέτρα τα οποία παρουσιάσατε. Πάμε στα μέτρα. Θυμάστε ότι ερχόντουσαν διάφοροι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα, ναι, εδώ σε την εκπομπή σας, σε άλλες εκπομπές, και λέγανε η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει βάλει στο μεσοπρόθεσμο, δεν θα τα κάνει κτλ. Προφανώς έχουν μπει στο μεσοπρόθεσμο και τώρα. Είναι φανερό ότι στο πρώτο ουσιαστικά νομοσχέδιο, είναι και η ψήφος των ομογενών, στο πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ναι, έρχεται το 50% του δικού μας οικονομικού προγράμματος και γίνεται πράξη. Και αυτό είναι ενδεικτικό, νομίζω, της αξιοπιστίας τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κόμματος. Άρα, της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ στα μέτρα, σε αυτή την κάρτα που είναι η κάρτα 86-67, είναι όλα τα μέτρα τα οποία φέρνετε τώρα, τα άμεσα μέτρα, από εδώ και μπρος έως και 1η-1η του 24. Τα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα. Είναι μέσα στις αντοχές 850 εκατομμύρια. Μάλιστα. Το μισθολόγιο. Το τα υπόλοιπα είναι, ναι, επιπλέον. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μέσα στις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Ναι. Εμείς πριν από τις εκλογές είπαμε λιγότερα από τους αντιπάλους μας. Αλλά είπαμε λίγα για να τα κάνουμε όλα. Και τώρα, αμέσως μετά τις εκλογές, τα κάνουμε όλα. Και πραγματικά είμαι περήφανος που ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αμέσως μετά τις εκλογές, καταθέτουμε το νομοσχέδιο το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία μίλησε με σοβαρότητα και αξιοπιστία πριν από τις εκλογές. Άρα, στο λογαριασμό του, στο τραπεζικό του λογαριασμό, ο δημόσιος υπάλληλος, κύριε Υπουργέ, θα δει και αύξηση μισθού και αύξηση επιδομάτων. Και το αφορολόγητο που θα. Από την 1η-1η του 2024. Του 24. Υπάρχουν άλλα μέτρα που ισχύουν αμέσως, ναι, όπως είναι το Market Pass και το Youth Pass. Μάλιστα. Για τους νέους. Τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι βασικά από 1η-1η-24. Τα εξηγήσατε άλλωστε προηγουμένως και παρέλειψε ίσως η δική μου. Μια χαρά. Τα είπατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Υπουργέ, θέλω να μου πείτε το εξής. Οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα τώρα θα έρθουν από Μάιο κλπ. Εγώ ήμουν αρμόδιος για τις αυξήσεις. Ήσασταν, γιατί δεν υπουργός εργασίας. Τώρα είναι στον Άδωνη. Τώρα είναι στον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά εσείς θα βάλετε την υπογραφή. Πάντα συμμετέχει ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά βάσει του νόμου που ισχύει, ναι, και βάσει και των ευρωπαϊκής οδηγίας. Όχι. Προφανώς, αλλά στον ιδιωτικό τομέα η διαβούλευση, ναι, ξεκινάει από τον Ιανουάριο και μετά. Από τον Ιανουάριο και μετά. Άρα οι αυξήσεις θα είναι από το Μάιο και μετά το ιδιωτικό τομέα. Όποιες αποφάσεις ληφθούν, θα ληφθούν την άνοιξη. Ακριβώς. Συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει τη σειρά των αυξήσεων και μάλιστα
έχει τη γενική αύξηση με βάση τον πληθωρισμό. Συντάξεις, βγαίνουν οι αυξήσεις των συντάξεων βάσει του νόμου, είναι αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση του ΑΕΠ. Προστίθενται αυτά τα δύο, διαιρούνται δια δύο. Ακριβώς. Και βγαίνει το ποσοστό τσάφης. Έχουμε την επιταγή της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα το δει και φέτος, το είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις γι' αυτό. Απόλυτα σαφής το θέμα αυτό. Απόλυτα. Έχει πει, δεν θα σας αφήσουμε τις 700.000 που δεν ξεροσταλιάζεται λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, θα πάρτε την επιταγή σας. Επειδή σωστά είπατε ότι πρέπει να μετράω το τελευταίο ευρώ, σαν ότι αυτά είναι μετρημένα. Είναι μετρημένα, τα έχετε θα αυτά. Θα κοιτάζω όμως εγώ, κακώς, θα κοιτάζω πάντοτε και σταθερά τις αντοχές του προϋπολογισμού, διότι αν ξεφύγουμε και δώσουμε παραπάνω από αυτά που αντέχουμε, τότε ο λογαριασμός δεν θα έρθει μόνο σε μένα, αλλά θα έρθει τελικά και σε όλους αυτούς που προφανώς. Δηλαδή, ξέρετε, πληρώσαμε για πολλά χρόνια το ότι ζούσε η χώρα πάνω από τις δυνάμεις. Άρα, εσείς λέτε, δίνω όσα έχω. Δίνουμε όσα έχουμε. Μάλιστα. Πολύ σωστά το λέτε. Και δίνουμε το περίσσευμα, διότι πριν από λίγο είχα τη Ρόδο, τον Περιφερειάρχη. Αποδείξαμε στην πράξη ότι ασκούμε κοινωνική πολιτική. Το ότι πήραμε το ποσοστό που πήραμε στο Πέραμα, στη Δραπετσόνα, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, δεν ήταν τυχαίο. Ναι. Ήταν αποτέλεσμα του ότι ασκήθηκε μια κοινωνική πολιτική στην πράξη. Αλλά η πολιτική αυτή πατούσε πάνω σε γερά θεμέλια. Η οικονομία δεν ξεχαρβαλώθηκε. Αντίθετα, η οικονομία προχώρησε ακριβώς πάνω σε μια νοικοκυρεμένη λογική και σε μια βάση γερή. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα, οι συνταξιούχοι που εργαζόταν χάναν το 30%. Στην αρχή ο Κατρούγκαλος του έπαιρνε το 70%. Αυτά τα μελετά το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας, άρα εσείς μέσω ΑΔΕ θα φροντίσετε. Εμείς είμαστε συναρμόδιοι. Να δώσετε τα χρήματα. Θα τα δούμε. Αυτά πρέπει να μελετηθούν μια Ακριβώς. σειρά από παράμετροι. Λοιπόν, Υπουργέ, θεωρείστε ο Υπουργός της αμέσου δράσεως, έτσι. Έτσι, δηλαδή πήγατε στο ενέργειας, έπρεπε να κάνετε κάποια πράγματα. Δεν μ' αρέσει να κάθομαι ήσυχος. Λοιπόν, εδώ τώρα έχετε ένα τεράστιο θέμα που λέγεται φοροδιαφυγή. Μες. Το 50% δηλώνουν 413 ή 416 ευρώ το μήνα. Δηλαδή κάτω από την, ξέρετε, τις συντάξεις, κάτω από την κατώτατη σύνταξη. Το 50% όχι όλων. Των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Εκεί, χθες είχα τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος με ένα εκπληκτικό τρόπο μας είπε ότι POS και ταμιακές και παράλληλα το My Data, δηλαδή η τράπεζα τιμολογίων, θα λειτουργούν σε ευθεία γραμμή. Ναι. Εκεί τι σκέφτεστε στη φοροδιαφυγή? Και θα αρχίσει έλεγχος για εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν ήσασταν μαθητής στη ΣΑΜΟ, ναι, ναι. και εγώ όταν ήμουν μαθητής στην Κρήτη, ναι. Και οι δυο ακούγαμε για τη φοροδιαφυγή. Και η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και όλο γιγαντώνεται και όλο μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν γιγαντώνεται. Έχουν γίνει βήματα, για να μην αδικό, προκατόχους μου ναι. και όλων των κομμάτων ναι. για την αντιμετώπιση της. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρά τα βήματα που γίνανε και τελευταία και με εμάς, ναι. ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, πρέπει να τα πούμε αυτά, υπάρχουν πράγματα που έτσι κι αλλιώς είχαν προγραμματιστεί και πριν πάω εγώ στο Υπουργείο και τα οποία θα γίνουν. Δηλαδή, προσέξτε, θα γίνουν. Θα πάμε η σε γενική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ναι. είναι η νούμερο ένα πρόκληση για μένα. Το ξέρουμε αυτό. Είναι προσωπικό Πώς θα το μου κάνει? Στοίχημα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν είχε το γόρδιο δεσμό μπροστά του, λέγανε έλα να τον ελύσουμε. Και λέει αφήστε τα αυτά. Πήρε ένα ξύφος, τσακ και τελείωσε και έμενε στην ιστορία. Δεν χρειαζόμαστε πώς θα το κάνετε. Το Μέγα Αλέξανδρο. Να ρωτήσω ένα απλό πραγματάκι. Το ξύφος σήμερα ναι. είναι οι νέες τεχνολογίες. Μπράβο. Αυτές είναι που κάνουν τις διασταυρώσεις και χωρίς να έρθει ο Χατζηδάκης να κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση ναι, ναι, και ναι. να λέει τούτο και εκείνο ναι, ναι. και δια το οποίο. Ναι. Όχι, χρειάζονται και δηλώσεις. Με οι δηλώσεις χρειάζονται, πράξη Εδώ χρειάζεται. Είναι... Πράξη χρειάζεται. Ο Χριστός πήγε μπροστά έρχεται και μίλησε. Το στον έρχεται πάγω, το κομπιούτερ ναι. και σου λέει κύριε Τάδε, ναι. εδώ πιάνω ότι κάνεις τόσες δαπάνες. Θα του το βάλεις στο κομπιούτερ όμως. Θα του πεις πρέπει να καταθέσεις το τιμολόγιο στο My Data το πρωί. Φυσικά. Άρα, προσέξτε, πάμε σε γενική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό, ένα το Υπουργείο. Δεν υπάρχει όπισθεν σε αυτό. Άρα, γιατί σας το λέω? Μου λέει είναι ένας, θέμα μου λέει προχθές, κοινωνικής δικαιοσύνης, σωστό, πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν μπορεί να πληρώνουν μισθωτή, η μισή και οι άλλοι μισή να κοιτάζουν. Και δεύτερον, ναι. με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε, ναι. με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ρίξουμε στη συνέχεια περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές. Και να αυξήσετε και τις συντάξεις και να αυξήσετε και τις μισθούς. Σωστό. Μάλιστα. Άρα λέτε σήμερα γίνεται. Στον Έλληνα, θέλω να πατάξω μέρος της φοροδιαφυγής, γιατί να το τελειώσω όλο δεν γίνεται. Καλά, δεν είπαμε θα κάνουμε σωστό. Σύμφωνο. Ναι. Άρα πάμε σε ηλεκτρονική
τιμολόγηση. Πλέον θα υπάρχει μια τράπεζα που λέγεται My Data. Φέρ το τιμολόγιο σου, και κύριε. Και εκεί σταδιακά θα ξεκινήσουν να μπαίνουν μετά από μια περίοδο προσαρμογής, θα μπαίνουν και κυρώσεις, εάν δεν φέρνεις τα τιμολόγια. Στο My Data. Είναι το 50% του ΦΠΑ. Που είναι η βάση που στέλνουν, το πούμε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα τιμολόγια. Ξεκινάει φορτηγό το πρωί. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Προθέσει λοιπόν σε ρατό κάποιον, μου λέει: ακούω να σου πω, Γεωργάκη, 50 φορές πήγε η Νταλίκα. Μια φορά μας σταμάτησε ο αστυνομικός, βάλαμε την ημερομηνία, ξεφύγαμε. Ναι. Γιατί δεν είναι ηλεκτρονικά. Αν είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά, ναι, και υπάρχει ηλεκτρονική βάση στην επιχείρηση, υπάρχει ένα κομπιούτερ, ένα κινητό έστω στο φορτηγό πάνω, έτσι, ναι, και υπάρχει και ηλεκτρονικός έλεγχος από την ΑΔΕ, όλα αυτά κλείνουν. Άρα, πριν φύγει το φορτηγό με τα πράγματα, πρέπει να κατατίθεται το τιμολόγιο, ναι, ώστε όταν θα τον σταματήσει στο δρόμο, ναι, ο ελεγκτής, ο live ελεγκτής, να του πει: να το στείλαμε, είμαστε μια χαρά. Θα το κάνετε αυτό, και πότε. Ψηφιακή εποχή και σε αυτά. Από πότε. Θα υπάρχει ένας σχεδιασμός μαζί με την ΑΔΕ. Εκείνο στο οποίο δίνουμε έμφαση αυτή την ώρα, ναι, είναι η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Οι ταμιακές μηχανές είναι συνδεδεμένες με την εφορία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να συνδεθούν τα POS, τα μηχανάκια στα οποία πληρώνουμε, ναι, ηλεκτρονικά, προκειμένου να κλείσει το κύκλο. Ερώτημα. Τώρα, εδώ η, ναι, προσπάθεια, ναι, έχει και μια καινοτομία, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες αυτά τα εργαλεία, ίσως γιατί δεν έχουν και τόσο έντονο το πρόβλημα αυτό. Ναι. Έχει μια τεχνική δυσκολία. Αλλά καταλαβαίνω και θέλω να είμαι σαφής, ναι, ότι εδώ υπάρχουν και κάποιοι που παριστάνουν ότι έχουν δυσκολία να το εφαρμόσουν. Σε κάποιο πονάει η πλάτη, σε κάποιο πονάει η μέση. Χάλασε το μηχανάκι. Σε κάποιον αρρώστησε η γιαγιά, ναι, του κτλ. Όλα αυτά, ωραία, θα τελειώσουν. Ερώτημα. Βλέπετε ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε για λόγους. Το δέχομαι. Σας είπα, κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας νέας φορολογικής οικονομικής πολιτικής που είναι πιο σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή, πιο δίκαια. Αυτοί που είχαν το POS και βγάζανε από το POS την απόδειξη, αλλά δεν χτυπάγανε ταμιακοί. Θα πάτε στις τράπεζες να κάνετε διασταύρωση, προφανώς, να τον ετσακώσετε. Όχι μόνο με τις τράπεζες και με τις εταιρείες που έχουν τις πιστωτικές, ναι, κάρτες, διότι θα γίνονται έλεγχοι και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και οι οποίες θα υποχρεούνται να συνεργάζονται και με εμάς. Κατάλαβα. Τώρα. Άρα δηλαδή. Εγώ έχω μια κάρτα. Προσπαθούμε να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έλατε. Ακόμα περισσότερο για να ενισχύσω, αν θέλετε, και την αξιοπιστία των όσων λέω. Βεβαίως. Αυτά όλα όσα περιγράφω είναι μεταρρυθμίσεις με ορόσημα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή. Έχεις τα εργαλεία εάν να το δεν κάνεις. Τα κάνει, ναι, ο Χατζηδάκης, μάλιστα, εάν δεν το κάνει ο Θεοχάρης, ναι, εάν δεν το κάνει ο Πιτσιλής, η χώρα θα βρεθεί να χάνει λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Υπουργέ, πείτε επομένως, στην κάμερα. Επομένως, ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να κάνουμε. Ωραία, από το ΦΠΑ ξέρετε πώς. Και προσέξτε, το εδώ το σύστημα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι είναι δίκαιο, διότι δεν είναι ένα τεκμήριο που θέτω εγώ αυθαίρετα. Μάλιστα. Έτσι, και το οποίο μπορεί να τύχει κριτική από εδώ από εκεί. Εδώ είναι το κομπιούτερ το οποίο έρχεται και εντοπίζει, λοιπόν, δαπάνες, έσοδα και βγάζει συμπεράσματα. Κάθε έτσι χρόνο χάνεται έναν έμφυα εξαιτίας της μη απόδοσης, ναι, του ΦΠΑ. Το ξέρετε, ναι, πάρα, ναι, πολύ καλά. Ναι. Ενδεχομένως και παραπάνω. Υπουργέ, αλλά εμένα μου δίνει την κάρτα και μου λέει: μάζευε αποδείξεις. Σωστό. Σκέφτεστε να δώσετε περισσότερα κίνητρα στην κάρτα. Δηλαδή, λέω το εξής. Δεν χωράει στο μυαλό μου. Θα βρεθεί ένας υπουργός οικονομικών που θα πει: φέρτε μου όσο γίνεται περισσότερες αποδείξεις για να σας δώσω μεγαλύτερο φορολόγητο. Να μαζέψω ΦΠΑ. Εκείνο το οποίο προτεραιοποιούμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι. Όλος ο κόσμος έτσι το αισθάνεται, δεν είναι εσείς. Κάτε το, ναι, λοιπόν, προσέξτε. Εκείνο το οποίο προτεραιοποιούμε, ναι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση του συστήματος, η ψηφιοποίηση POS, των ελέγχων και τα POS θα συνδεθούν με τις ταμιακές μηχανές τους πρώτους μήνες του 2024. Έχουμε παρουσιάσει, πολύ ωραία, χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Και αυτός που δεν θα συνδεθεί και θα πει άστο Χατζηδάκι μου. Θα υπάρξουν κυρώσεις από τον νόμο. Θα έχουμε λοιπόν τέτοιο πράγμα. Διότι δεν μπορεί ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος. Και δεν μπορεί και η χώρα να χάσει λεφτά από τις Βρυξέλλες επειδή κάποιος συνεχίζει να εφαρμόζει αρνητικές πρακτικές. Σωστό. Κίνητρα στην καρτούλα δεν μου είπατε αν θα δώσετε. Πέραν, αν θα δώσετε παραπάνω κίνητρα. Πέραν αυτού, ναι, θα υπάρξει και παρέμβαση σε νομοθετικό, στο νομοθετικό, ναι, επίπεδο, ναι, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αλλά είμαστε στη φάση που μελετούμε. Σωστό. Σε αυτή τη φάση συλλέγουμε ιδέες, ναι, συλλέγουμε, να δώσετε για ποσάς, κίνητρα. Συλλέγουμε και από εσάς. Ναι. Δεν είμαστε, τώρα δεν αποκλείουμε τίποτα.
Δεν λέω ότι αποκλείουμε κάτι, αλλά θέλουμε να τα παρουσιάσουμε συντεταγμένα, ναι. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε ιδέες στον αέρα, όχι, θα κάνετε δουλειά τώρα. Θα τύχουμε αρνητικής κριτικής.